αν θα πάρετε τη λεωφόρο Αθηνών στην Κόρινθο, δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό, λίγα μέτρα μετά από το βενζινάδικο της Shell που βλέπουμε μπροστά μου, θα δείτε κάτι μπαλώματα. Εδώ ακριβώς. Και το αυτοκίνητο πέφτει σε μια γούβα. Είναι η γούβα που δημιουργήθηκε όταν βομβάρδισαν οι Γερμανοί τον Απρίλιο του 1941 το σιδηροδρομικό σταθμό της Κορίνθου. Μία βόμβα έπεσε στο δρόμο και ήταν τόσο μεγάλη που για να περάσουν τα γερμανικά άρματα ερχόμενα από τη στερεά Ελλάδα προς την Πελοπόννησο είχαν ρίξει μέσα ένα άρμα μάχης για να κλείσει η τρύπα. 83 χρόνια τώρα αυτή η τρύπα ταλαιπωρεί τους Κορίνθιους και όλους τους περαστικούς. Κάθεται, την μπαζώνουνε, ξανακάθεται, την ξαναμπαζώνουνε και ούτω καθεξής. Και τώρα σήμερα, το 2024, ακόμα μας ταλαιπωρεί. Πάμε να δούμε τώρα το τρικάταρτο που έρχεται. Έρχεται το Άννα. Το Άννα δεν λείπει ποτέ από το κανάλι, να το ξέρετε. Θα λείψει όμως από την 1η Νοέμβρη, γιατί έμαθα ότι τότε θα κλείσει η Διώρυγα. Θα κλείσει για να τελειώσουν τα έργα αποκατάστασης. Thank you.